Ο διπλός εορτασμός της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξάγεται στην σκιά μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας. Το καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο τον ουσιαστικό ιστορικό αναστοχασμό. Πώς θα μπορέσουμε να εμπνευστούμε από τους θριάμβους του έθνους μας, πώς θα μπορέσουμε να διδαχτούμε από τις τραγωδίες σε αυτήν την μακρά πορεία διαρκούς προόδου του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού. Η σημερινή μέρα όμως είναι ταυτόχρονα μέρα γιορτής για τις ένοπλες δυνάμεις, για τις γυναίκες, για τους άνδρες, οι οποίες και οι οποίοι παρέλασαν κρατώντας ψηλά την σημαία, πέμποντας ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι οι σημαντικοί πόροι οι οποίοι κατανέμονται στην εθνική άμυνα για τα αεροπλάνα μας, για τα τάγκς μας, για τα καράβια μας προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Είναι όμως απολύτως απαραίτητη για να διαφυλάξουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Και ανεξαρτησία η οποία τελικά είναι προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο, για την κοινωνική συνοχή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.